Και όλα έτοιμα για το πρώτο σφύριγμα του παιχνιδιού με την ΠΑΕΚ να είναι στην σέντρα. Η Τουάρη, η Μπαγιά δεν πέρασε από τον Πατσέκο. Σημειών. Ανοίγει παιχνίδι εκεί όπου κινείται ο Σπόλιαριτς. Σπόλιαριτς πιέζεται λίγο, θα κάνει το σούρι μπάλα. Θα καταλήξει στα χέρια του Πρότσεκ. Χαμηλά η Μπαγιά, ωραία Μπαγιά. Ένα δεύτερο Στεπίνσκι. Ψάχνει χώρο, αφήνει την μπάλα για τον Πατσέκο. Ωραία κίνηση το σούτ που έγινε. Τσιμπάει και τρέχει ο Μανού. Αλλά έρχεται ο Βαρέλα να πάρει μπάλα και τώρα έχει προϋποθέσεις. Η ΠΑΕΚ. Βαρέλα πάει να τα κάνει όλα μόνος γιατί δεν έχει και στηρίγματα. Κάνει το σούτ, επέμβαση. Και ήταν ίσως ένα προμήνυμα αυτό για τον Λιάσο Λουκά που θέλει να προλάβει τα χειρότερα. Για να δούμε εδώ το σούτ. Πολύ καλό πάνω από τα δοκάρια. Πολύ ωραίο σούτ από τον Στεπίνσκι. Με την μία δυνατό. Πατσέκο. Ανεβαίνει χαμηλά η μπάλα για τον Στεπίνσκι. Δοκιμάζει το σούτ. Η μπάλα έξω. Δούμε εδώ την προσπάθεια του Άρη με τον Πατσέκο. Θέλει να μπει στην περιοχή. Ωραία τρίπλα. Κάνει το γύρισμα. Ευκαιρία πάνω στη γραμμή. Θα σώσει εκεί. Εδώ βλέπουμε ξανά την προσπάθεια του Πατσέκο. Να κρατάει μπάλα. Να αδειάζει ωραία τον Δημητρίου. Ο Πρότσεκ έκανε αρχικά την επέμβαση. Στη συνέχεια ο Σπόλιαριτς ήταν αυτός που δοκίμασε το σούτ και ο Κούρος πάνω στην γραμμή. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Καζού. Θα το δοκιμάσει απευθείας στο τείχος. Νέο σούτ, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Έσελινγκ. Περνάει για Κούρο. Ωραίο ανέβασμα από τον Κούρο. Η σέντρα στην περιοχή. Δεν θα γίνει το κεφάλι από τον Μπάμπιτς. Καλή άμυνα όμως με τον Νάντο να βγάζει μπροστά ο Έσελινγκ. Το γύρισμα, η μπάλα έξω. Ευκαιρία με Μπάπιτς. Καλή άμυνα όμως με τον Νάντο να βγάζει μπροστά ο Έσελινγκ. Το γύρισμα, η μπάλα έξω. Καλή στιγμή για την ΠΑΕΚ με το ωραίο γύρισμα του Έσελινγκ. Προσπάθησε ο Αριστοτέλους που κινείται σαν κρυφός επιθετικός σε αρκετές περιπτώσεις. Και το χέρι που ζήτησε ο Άρης εκτός περιοχής. Καζού, κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Πρότσεκ θα χάσει την μπάλα, αλλά υπάρχει φάουλ. Εδώ ξανά η φάση. Χωρίς πίεση. Στην περιοχή του επιθετικός του Άρη που ήταν λίγο πιο μπροστά. Ενώ το σούτ από μακριά έξω. Ολοκληρώνονται τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων και ο διαιτητής φυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι.